μπάλα ξανά για τον αριστερό πιστοφύλακα του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να βρει μπροστά τον Εκάμψη. Πάσα αμέσως για τον Γεωργιάδη που πέφτει. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Κασναφέρης, και ζητά να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ η αντίδραση από τον Μπάγεβιτς. Ο Ουτέζε είναι αυτός που έδωσε την συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Γεωργάτος έκανε το λάθος, ο Κάμψη για τον Αλιτζή. Και ο πρώτος βοηθός, ο Ζήσης από την Κόρινθο, υποδεικνύει τον επιθετικό του ΠΑΟΚ σε θέση offside. Διαιτητής, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Κασναφέρης από την Αθήνα. Ο δεύτερος βοηθός είναι ο Σουλιμάς από τη Μεσσηνία και αναπληρωματικός. Ενώ εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένα offside. Υπάρχει φάουλ, όχι, λέει ο Κασναφέρης, να συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Γεωργιάδη. Σε θέση offside από την άλλη πλευρά ο Σγιοβάνι. Εδώ ο Σγιοβάνι, ενώ μπορείτε κι εσείς να βλέπετε συνεχώς και εδώ για τον Σγιοβάνι, και αυτός νομίζω από κανονική θέση φεύγει βεβαίως. Ζέντεμπεργκ. Βαθιά παλιά για τον Τζόρτζεβιτς, έχει βγει πολύ μακριά από την αιστεία του το Χούρογλου. Ο Τζόρτζεβιτς θα τον περάσει, θα κάνει το γύρισμα τώρα, η κεφαλιά και η απομάκρυνση της μπάλας από τον Ουντέζε. Η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω συνέχεια από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Να δούμε τώρα την προσπάθεια από τον Οκά, ο οποίος γυρίζει για τον Γεωργιάδη. Πέφτει αυτός εκεί και έχουμε κίτρινη κάρτα από τον Κασναφέρη για θέατρο στον Γεωργιάδη. Ενώ βλέπετε τις αντιδράσεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και εδώ ο Γεωργιάδης που τραβάει τα μαλλιά του. Θα μπορέσουμε ασφαλώς και αυτή την φάση να την ξαναδούμε. Εδώ ξανά ο Γεωργιάδης. Έρχεται από πίσω ο Τζόρτζεβιτς, πέφτει ο Γεωργιάδης, νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ ξανά το τζαρτζάρισμα. Ο Γεωργάτος τώρα που δεν θα μπορέσει να περάσει εκεί από τον Απονσά. Αυτός θα γυρίσει για τον Αλιτζή, ο οποίος ξεφεύγει από τον Ανατολάκη που τον κυνηγάει από πίσω. Ο Αλιτζής, ο οποίος είναι γρήγορος, πάντα ο Αλιτζής μες στην περιοχή, πέφτει. Τίποτα, λέει ο Κασναφέρης, ούτε σε αυτή τη φάση. Εδώ νομίζω ότι δεν έχει δίκιο ο διαιτητής του αγώνα, ήταν ένα φράγμα αυτό. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ξανά, δείτε, βεβαίως είναι φράγμα, είναι καθαρή περίπτωση πέναλτι. Να δίνει μπροστά την μπάλα για τον Αλεξανδρή, ο οποίος γυρίζει. Ο Σιωβάνι που προσπαθεί να κατεβάσει και να κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ τελικά στο 16ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ που πιέζει, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ευνηδιάσει με κάποιες αντιπιθέσεις. Αυτό είναι το σκηνικό τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, ύστερα από 20 λεπτά αγώνα. Να δούμε τον Οκά, ο οποίος πέφτει, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Και τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά με τον Τζόρτζεβιτς. Κωνσταντίνιδης μπροστά για τον Οκά, εξηγώσει τη σημαία τον βοηθός, τον έχει υποδείξει σε θέση offside. Και για να δούμε και αυτή τη φάση σε επανάληψη, διότι νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση, έτσι όπως φεύγει, όχι. Δεν υπάρχει offside, από κανονική θέση φεύγει ο Κάς. 13 λεπτά ακόμη για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0, σε ένα παιχνίδι με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και μεγαλύτερη βεβαίως οι άσχημες καιρικές συνθήκες. Απευθείας εκτελέστηκε γκολ από τον Γεωργάτο, 1-0. Ευνηδιάζει τον Χούρογλου και στο 32 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με αυτό το έξοχα εκτελεσμένο φάουλ από τον Γρηγόρη Γεωργάτο, ο οποίος έπιασε στον ύπνο τον Χούρογλου. Βλέπετε την αντίδραση του Μπάγεβιτς, ο οποίος έπεσε κατευθείαν στην καρέκλα του εκεί στον πάγκο και έπιασε το κεφάλι του. Δεν το περίμενε, ξαφνιάστηκε κι αυτός. Το γκολ από τον Γρηγόρη Γεωργάτο και ο Ολυμπιακός προηγείται στην Τούμπα 1-0 στο 32ο λεπτό. Ξανά το φάουλ από πάρα πολύ μακριά. Μακριά από την αιστεία του και τώρα ο Ολυμπιακός που θέλει να φύγει στην αντεπίθεση και είναι 2-1. Η πάσα για τον Σγιοβάνι, τον κυνηγάει ο Ουντέζε. Πάντα ο Σγιοβάνι, το μαρκάρισμα κανονικά, δεν υπάρχει τίποτα, δίνει λύση ο Ουντέζε και ενώ ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο 2-0 σε αυτή την περίπτωση. Το παιχνίδι που παρά, θα το επαναλάβω, παρά το πολύ άσχημο τερέν, έχει ρυθμό. Ο Γεωργιάδης πέφτει, δεν υπάρχει τίποτα εκεί και πάει να του βγάλει κίτρινη κάρτα. Νομίζω είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβάλλεται ο Γεωργιάδης. Για αυτήν εδώ τη φάση δείτε τον Γεωργιάδη, ο οποίος προσπαθεί να περάσει, πέφτει πιεζόμενος εκεί από τον αμυντικό. Δεν υπάρχει βεβαίως περίπτωση πέναλτι, αλλά δεν νομίζω ότι υφίσταται και θέατρο του Γεωργιάδη εδώ σε αυτή τη φάση. Μετά από το τζαρτζάρισμα λογικό ήταν να πέσει.
Και τώρα Ολυμπιακός πάλι με τον Αλεξάνδρη. Υπάρχει offside. Φάνηκε να σηκώνει τη σημαία το βοηθός, ο οποίος γλίστρησε στη συνέχεια και τώρα σηκώνει κανονικά και υποδεικνύει το offside. Εδώ ξανά, βεβαίως. Ξεκάθαρο το offside, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Ζέντεμπεργκ, ο Κοστούλας, ο Αλεξανδρής. Και πάλι ο Ζέντεμπεργκ για τον Εσγιοβάνι, εξηκώσει τη σημαία το βοηθός, τον έχει υποδείξει σε θέση offside και βεβαίως θα δει την κίτρινη κάρτα ο Εσγιοβάνι, ο οποίος στη συνέχεια κλώτησε την μπάλα προς την εστία του τοπουρού. Εδώ ο Βραζιλιάνος και ξανά μια φάση στην οποία ο Βραζιλιάνος είναι πιο μπροστά από τους αμυντικούς. Να δούμε τώρα την προσπάθεια του Κωνσταντινίδη, μπάλα πλάγια για τον Αλετζή που προσπαθεί να γυρίσει, ζητούν χέρι ή του ΠΑΟΚ, αλλά ο Κασναφέρης λέει να συνεχίσει το παιχνίδι και ο λόγος για να δούμε εδώ ξανά την μπάλα να πηγαίνει στο χέρι του Αμανατίδη. Και ξανά ο Πατσατζόγλου, ύστερα από την πάσα που δέχτηκε από τον Ζέντεμπεργκ, προσπαθεί να περάσει από τον Βενετίδη και τα καταφέρνει. Ο Πατσατζόγλου που κάνει και το σουτ, μπλοκάρει ο Τοχούρογλου. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 49. Κωνσταντινίδης. Μπάλα μπροστά για τον Βενετίδη που έχει φύγει από κανονική θέση. Να δούμε την προσπάθειά του, το σουτ, η απόκρουση από τον Αργυρίου και το 1-1 από τον Αλιτζή. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Δημήτρη Αλιτζή που τον βλέπετε να πανηγυρίζει έξαλλα στο 56ο λεπτό. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ απαντάει έστω και με 10 παίκτες, καταφέρνει σε αυτή τη φάση με τον Δημήτρη Αλιτζή να ισοφαρίσει μια προσπάθεια η οποία όμως ξεκίνησε από τον Στέλιο Βενετίδη και να τη δούμε βεβαίως επανάληψη ενώ εσείς βλέπετε τις εκδηλώσεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι οποίοι πανηγυρίζουν έξαλλα για την ισοφάριση. Και ενώ ο Κασναφέρης δεν ξέρω αν έχει δείξει κάποια κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά η πάσα για τον Βενετίδη. Ο Βενετίδης που προχωράει, κάνει το σουτ, η απόκρουση και τώρα το 1-1 από τον Αλιτζή. Κατσιαπής μπροστά για τον Αλιτζή που κερδίζει την κεφαλιά. Φεύγει ο Φρούσος, έχει υποδείξει offside το βοηθός και έτσι σταματάει. Η φάση εδώ ο Φρούσος και ο Οργάτος. Θα κάνει μια σέντρα σουτ, η κεφαλιά, η μπάλα out, η κεφαλιά από τον Αλεξάνδρη. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ξαναπάρει το προβάδισμα στο σκορ. Από το 38ο λεπτό με 10 ποδοσφαιριστές εξαιτίας αποβολής του Γεωργιάδη με 2 κίτρινες κάρτες. Να δούμε τώρα τον Αλιτζή. Προσπαθεί να περάσει Αμανατίδης, ο Αλιτζής, η απόκρουση από τον Γεωργίου και κόρνερ. Ενώ ο Αμανατίδης διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ, ο Αλιτζής έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει το 2-1. Καφές. Η σέντρα για τον Αλιτζή. Το πλασέ αμέσως, ο Γεωργίου χάνει την μπάλα, αλλά δεν υπάρχει κοντά του παίκτης του ΠΑΟΚ, παρά μόνο ο Ανατολάκης, ποιος καλύπτει για λίγο και συνέχεια, με δεύτερη προσπάθεια τα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ξανά εδώ, απευθείας το πλασέ από τον Αλιτζή, χάνει προς στιγμή την μπάλα ο Γεωργίου. Θα το πω ακόμη μία φορά, αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 38ο λεπτό. Ο Γεωργάτος, ο σκόρερ του Ολυμπιακού, η μπάλα πέρασε και στα δίχτυα από τον Αλεξανδρή. Νομίζω από τον Αλεξανδρή, ναι, αυτός είναι. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ στο 65ο λεπτό, αφού η άμυνα του ΠΑΟΚ, εκεί που σας έλεγα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζει κενά, το ίδιο συνέβη και τώρα στην περίπτωση αυτή. Ο Αλεξανδρής δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη έτσι στο 65, ούτε ένα δεκάλεπτο δεν πέρασε από τότε που ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε ξανά μπροστά στο σκορ ο Ολυμπιακός με τον Αλέκο Αλεξανδρή. Εδώ η σέντρα από τον Γεωργάτο. Μόνος ο Αλεξανδρής, χωρίς να πιέζεται από κανέναν, με αυτό το γυριστό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα πετύχει το 2-1. ΠΑΟΚ με δύο ψηλούς παίζει μπροστά, από την ώρα που βγήκε ο Κάς από το παιχνίδι και πέρασε ο Φρούσος. Δύο καθαρόιμους κυνηγούς. Η σέντρα τώρα, να δούμε το Φρούσο την κεφαλιά, γκολ! Η απάντηση αμέσως και πάλι από τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο ματς, πολύ μεγάλο παιχνίδι, καθώς ο ΠΑΟΚ δύο λεπτά μετά από το γκολ του Αλεξανδρή, με το οποίο οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν 2-1, με τον Φρούσο τώρα απαντάει και φέρνει και πάλι το παιχνίδι στα ίσια 2-2. Εδώ ο Φρούσος και να ξαναδούμε βεβαίως το πολύ ωραίο τέρμα που πέτυχε και με το οποίο ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει και πάλι. Η σέντρα εδώ και ο Φρούσος με αυτό το άλμα, η μπάλα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα η ισοφάριση 2-2
στο 68. Αυτός θα περάσει για τον Εχούτο. Ο Ζέτεμπεργκ, ο Αλεξανδρής, η απόκρουση από τον Χρούγκλου και με δεύτερη προσπάθεια τα μπλοκάρει. Και ο Κόντις, ο οποίος πήρε την θέση του Μαυρογεννήτη. Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει μπροστά τώρα με τον Τζότσεφ, τρέχει για να προλάβει ο Ουντέζε. Η απόκρουση από τον Ετοχούρογλου και νέα απόκρουση τώρα. Συνεχίζεται η φάση, ο Τζόρτζεβιτς. Να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Ο Τζόρτζεβιτς που καθυστερεί, στριφογυρίζει το σουτ, γκολ. 3-2 για τον Ολυμπιακό. Ξανά μπροστά η Ερυθρόλευκη με τον γκολ από τον Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς. Και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτή την φάση διαρκείας. Και παρά τις δύο αποκρούσεις από τον Τοχούρογλου, με τις οποίες φάνηκε ότι θα σώσει την εστία του, τελικά ο Τζόρτζεβιτς βρήκε τον τρόπο για να σκοράρει ο Ολυμπιακός. 15 λεπτά πριν από το τέλος είναι και πάλι μπροστά στο παιχνίδι, μπροστά στο σκορ, ενώ βλέπουμε ένα καταπληκτικό σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται παιχνίδι. Εδώ βλέπετε ξανά ο Γιοβάνι για τον Τζόρτζεβιτς, που βγαίνει προς τα έξω, στριφογυρίζει, αποφεύγει με αυτή την τρίπλα τον Μπράτιτς. Και με το δυνατό σουτ κάνει το 3-2. Ο Ολυμπιακός μετά το 3-2 δείχνει πλέον διάθεση να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα και να απειλήσει μόνο με αντεπιθέσεις. Σαν αυτήν εδώ με τον Χούτο που έχει τον Ουντέζε μπροστά του. Πέφτει και μπλοκάρει τον Χούρογλου στο γύρισμα της μπάλας από τον Χούτο. Κατσιαμπής. Θα βγάλει τη σέντρα. Ο Φρούσο στην κεφαλιά. Out. Πάντα ο Σπάσιτς πέρασε. Δίνει για τον καφέ. Το σούτ, η απόκρουση από τον Γεωργίου που κρατάει το 3-2. Κωνσταντινίδης, πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και αν γίνει το λάθος, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Offside, ο Χούτος. Κέρδισε ο Απονσά. Και φεύγει με πολύ δύναμη. Έχει δυνάμεις ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Κρατάει τώρα, θέλει να περάσει από τον Ανατολάκη. Να δούμε την προσπάθεια του Απονσά. Το γύρισμα, η απόκρουση. Δεν μπορεί εκεί να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ο Σπάσιτς. Θα μπλοκάρει τελικά ο Γεωργίου με δεύτερη προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό και τελευταίο των καθυστερήσεων, αλλά δεν την αξιοποιεί με το Σπάσιτς. Εδώ ξανά η ηρωική θα τη χαρακτήριζα προσπάθεια από τον Απονσά. Η απόκρουση από τον Γεωργίου δεν προλαβαίνει να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ο Σπάσιτς. Θα μπλοκάρει τελικά ο Γεωργίου. Και τώρα ο Τζόρτζεβιτς που έχει την ευκαιρία για το 4-2 και το πραγματοποιεί. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ στο παιχνίδι. Εδώ ξανά ο Τζόρτζεβιτς που φεύγει μπροστά. Πλασάρει τον Τοχούρογλου ο οποίος είναι πολύ μακριά από την εστία του και κάνει το τελικό 4-2. Κασναφέρης θα σφυρίξει τώρα. Δεν θα αρκίσει την λήξη.